Γεια σε όλους και όλες. Για ποδοσφαιρικά σας ενοχλώ αυτή τη φορά. Γιατί είχα καιρό να δείξω με τα πολλά μπασκετικά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή γενικώς δεν κυκλοφορούν παπούτσια, ούτε αξιόλογα, ούτε άξια ας πούμε ενδιαφέροντος. Ακόμα και τα ακριβά βλέπετε ότι δεν. Η αντίταση στα ποδοσφαιρικά της είναι πάρα πολύ αργή και στα μπασκετικά της, αργεί πάρα πολύ να κυκλοφορήσει. Η Nike κυκλοφορεί, αλλά πολλές φορές δεν τα κυκλοφορεί όλα στην Ελλάδα. Οπότε και εκεί ή εξαντλούνται ας πούμε και περιμένεις πότε και αν θα επανέλθει. Οπότε μπαίνουμε στο zoom. Nike. Adidas F50 League Messi. Το πάλι ποτέ, τελεία 3. League λοιπόν, αφού θέλουν να τα λέμε League, τι έκδοση Messi. Σας θυμίζουν πολλά γενικώς αυτές οι εκδόσεις, γιατί πάρα πολύ έχουμε λατρέψει τις εκδόσεις Messi. Από τα Nemesis Messi πήγαμε στα τελεία 3 Messi και τώρα είμαστε στα League Messi. Αυτό είναι, για να μην μπερδεύεσαι, έτσι πήγε η σειρά γενικότερα με τα χρόνια. Εντάξει, αν δεν γνωρίζεις, όπου βλέπεις αυτό το σηματάκι, είναι έκδοση Messi, που κάτε με, οι εκδόσεις Messi γενικώς είναι καλύτερες. Είτε είναι ποιότητα, είτε είναι εφαρμογή, είτε είναι ευελιξία, είτε είναι πιο γερές κατασκευές, είτε είναι πιο όμορφα, οτιδήποτε. Λοιπόν, το συγκεκριμένο, εγώ μόνο αυτό το χρώμα βρήκα στην Adidas για Ελλάδα. Ωραίο είναι. Σε εσάς τώρα χρυσαφίζει πολύ, από κοντά είναι. Βασικά έτσι είναι, όταν φωτίζει χρυσαφίζει πιο όμορφα, αλλά είναι ένα κλικ πιο σκούρο στην πραγματικότητα. Ναι. Μαύρο χρυσό ταιριάζει πάντα. Ο πάτος αφαιρείται, να ξέρετε. Έχει το πλεκτό κολάρο. Εδώ, υφασματάκι παντού. Ωραίο. Έτσι. Όμορφο. Φτέρνα πάρα πολύ καλή. Κλειδώνει σωστά. Δεν φεύγει πόδι. Φέτος κάνανε κάτι σωστό. Βελτίωσαν επιτέλους τα lockdown. Χωρίς να πονάμε κιόλα τη φτέρνα, έτσι. Η γλώσσα λέει συνθετική. Εγώ θα σου πω ότι είναι η ελαστική συνθετική που λέγει στα δύο link. Από μέσα έχει ελαστιχάκια περίπου τόσα. Είναι αρκετά, είναι φαρδιά, είναι πλατιά. Έχουν καλό πλάτος, έτσι. Όχι στην αρχή του, λίγο πιο εδώ και πάει. Όχι όλο. Έχεις όμως το ελαστικό. Εμένα μου αρέσουν πάντα αυτά πάρα πολύ. Και θα ήθελα να βγει και full ελαστικό. Τώρα εδώ νομίζω δεν λέει για επένδυση. Παρ' όλα αυτά εγώ θα πιστέψω ότι έχει, γιατί στο φως δεν φωτίζει μέσα, δεν βλέπεις τίποτα. Τώρα ή που έχει επένδυση ή που είναι κλειστό από υλικό. Γενικώς δεν είναι γυμνό. Δεν είναι γυμνό. Γιατί δεν είναι πλαστικό ούτε ανακυκλωμένο. Έχει hybrid touch πάνω μέρος. Αν θυμάστε στα Predator. Πώς λέγονται τα ρεγάμα του. Εκείνο το Predator που είχε ξαναβγεί του Beckham που σας είχα δείξει. Εκείνο είχε αυτό το hybrid touch. Hybrid touch και ένα ακόμη νομίζω. Ένα πολύχρωμο αν θυμάστε. Ένα με Lego έκδοση κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Και εκείνο το παπούτσι είχε hybrid touch. Ωραίο παπουτσάκι εκείνο. Πολύ παιχνιδιάρικο. Λοιπόν, hybrid touch. Πολύ καλό. Γλυκό. Το καλύτερο hybrid touch που έχω νιώσει. Όμορφο, γλυκό. Δεν σου πιέζει το πόδι. Δηλαδή, άμα θες γλυκό, κάτι σαν δέρμα, μια από μίμησή του ή κοντά στο δέρμα, όχι συνθετικό δέρμα, πρόσεξε, πιο ωραίο συνθετικό δέρμα. Αυτό είναι πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Εννοείται είναι πανέμορφο. Κανονικό μέγεθος, το παπούτσι δεν είναι στενό, αλλά θα σου πω, εδώ στα δάχτυλα χαμηλώνει πολύ, με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν ένα προς ένα η εφαρμογή. Δηλαδή είναι για ευελιξία αυτό και για τρίπλες. Να το γνωρίζεις, μην μπερδευτείς θεωρώντας ότι δεν έχει χώρο. Βάλε το δάχτυλο και θα δεις ότι έχει χώρο. Απλώς είσαι στα όρια γιατί. Όχι στα όρια να χτυπάς. Είσαι κοντά γιατί το άνω μέρος είναι χαμηλωμένο στο πόδι. Είναι πάνω στο πόδι, δηλαδή φάση δεύτερο δέρμα σχεδόν. Αυτό κάνει και το κλείδωμα, αυτό σου δίνει και την αίσθηση την άνετη του να παίξεις άνετα τις τρίπλες. Θυμίζει Nemesis Messi πάρα πολύ το παπούτσι. Για όσους θυμάστε. Και όσους θυμάστε. Αν θέλεις κλειδώματα και σου αρέσει η εφαρμοστή εφαρμογή, θα σου αρέσει πάρα πολύ. Εσένα που δεν σου αρέσει, μπορείς να πας μισό πάνω για να έχεις χώρο. Δεν θα χάνεις τίποτα. Απλώς να σε ενημερώσω ότι γενικώς τα Nemesis και τα Messi γενικότερα σου δίνουν μια αίσθηση πλαδαρότητας.
Τώρα εδώ ευτυχώς δεν το κάνανε από φάρδος, το κάνανε από υλικό, από γλυκό υλικό. Γιατί όντως είναι πολύ γλυκό. Αυτό που τον μπροστά είναι λίγο εκνευριστικό, αν δεν το έχει συνηθίσει. Ωστόσο θα δεις ότι θα σε βολέψει. Αν έχεις υγιές πόδια, δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα, θα το αγαπήσεις. Αν έχεις κάτι σε πρόβλημα, φάση πλατυποδία ή μακρύ δάχτυλο, μπορείς να το ανοίξεις σε τσαγκάρι. Μόνο το πόδι που χρειάζεσαι, μην κάνεις πολλά πολλά. Γιατί αυτό εδώ το υλικούλι, εδώ, αυτό που βλέπετε, εδώ αυτό που ακουμπάω, το λευκό ρε παιδάκι μου, σαν γκρι που είναι, σαν διαφανές. Αυτό το από πάνω, το έξτρα, μετά το μαύρο, εντάξει, το τελείωμα της μύτης, δυστυχώς είναι ένα κλικ πιο φαρδί από άλλα τελειώματα, πιο μακρύ. Είναι λίγο περισσότερο σαν υλικό. Με γνώμονα όμως ότι υποτίθεται ότι δεν κάνουμε κάτι με το μύτο, δεν θα καταλαβαίνεις τίποτα. Αν παίζεις την μπάλα σε πλασεδάκια, θα σ' αρέσει, δεν θα νιώσεις κάτι. Γιατί τα παπούτσια μέση γενικότερα είναι πολύ 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 ευέλικτα. Αν όμως τώρα σε ενοχλεί ή χτυπάει μπάλα πάνω κατά λάθος και τη χάνεις, θα είναι εκνευριστικό, σε προειδοποιώ. Αν θυμάσαι κάποια... Τα Speed Flow ήτανε. Ή τα Speed Portal, δεν θυμάμαι. Και τα Copa Pure 1. Τα Pro. Ρε φίλε, εμένα μου δίνει αυτό, γιατί κατά λάθος να έρθει μπάλα δεν την ελέγχεις πολύ εδώ. Έτσι. Δηλαδή πρέπει πάντα να έχεις το νου σου. Και όλα αυτά έως ότου συνηθίσεις στο παπούτσι. Μην ξεχνάς ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εσύ μπορεί με αυτό να κάνεις τα πάντα. Εγώ ρε φίλε δεν μπορώ. Αν όμως μάθεις να ελέγχεις την μπάλα με αυτό το παπούτσι, να την κοντρολάρεις, γιατί έχω παίξει με 1,5 μέση γενικά, δεν θα χρειάζεσαι άλλο μοντέλο. Είναι τα απόλυτα ball controller για μένα, όσο και αν λένε για τα Predator. Εγώ πιστεύω ότι γενικώς ό,τι έχει σχέση με μέση είναι το top στον έλεγχο της μπάλας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Εδώ έχει περισσότερο υλικό που με ξενερώνει. Γενικώ δηλαδή μπορεί να δει εδώ έτσι στο 3, στο 1 να δει ακόμη περισσότερο ή να το δει μακρύ, χωρί υλικό μεν, μακρύ δε. Θέλω να πω δεν κάνουν ποτέ το ιδανικό και με εκνευρίζει αφάνταστα. Έτσι. Ή θα δει σωστό σαν μέγεθο με περισσότερο υλικό μπροστά, ό,τι να είναι. Μακάρι, μακάρι η έκδοση Pro που μάλλον δεν θα βγει σε μέση, θα βγει σε κανονικό F50. Μακάρι να μην είναι έτσι, να μην έχει υλικό. Αυτό μόνο. Γιατί κάθεται τέλεια στα πόδια σου, ξέρω εγώ, και λόγω του υλικού, του εκνευριστικού, δεν σου αρέσει. Μόνο μελανό σημείο για μένα είναι αυτό. Φαντάσου, έχω προσπεράσει το χώρο του δακτυλίου και πήγα εδώ. Αλλά στο στυλ που παίζω εγώ, εντάξει, γιατί τώρα άμα πάω και τραβάω κουτούπια και νιώθω αυτό, δεν μπορώ, με νευριάζει. Από εκεί και πέρα. Το παπούτσι είναι πάρα πολύ καλό. Αντικατασμική, δυστυχώς, EVA, άλλη μια φορά απλός αφρός. Ούτε καλός, ούτε κακός. Ένας απλός αφρός είναι, εντάξει. Το κάτω μέρος είναι το γνωστό κάτω μέρος που καλό είναι, δεν λέω ρε παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι η κινησιολογία είναι πολύ βολικό. Καλύτερο από τα 6 για μένα. Αλλά θα ήθελα μια αλλαγή ρε παιδιά. Θα ήθελα κάτι πιο απλωτό, τύπου κοπαγκλόρ, κάτι σε γκλόρο, μοτίβο, πιο άνετο μοτίβο. Δεν έχεις κανένα θέμα, έτσι δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ίσα-ίσα θα ελύσεσαι σαν χέλι. Να το ξέρεις, αυτά τα σχέδια σε αυτό βοηθούν. Γι' αυτό μη σου κάνει εντύπωση αν δεν μπορείς, ας πούμε, να παίξεις τέρμα, π.χ. Και σε βολεύει πάρα πολύ να είσαι πλάγιος με αυτά, γιατί όντως είναι γι' αυτό. Και αυτή εδώ η επενδυσούλα μου αρέσει πάρα πολύ, η οποία κάνει τρομερά τη δουλειά, ενώ φαίνεται τόσο απλό έτσι και σχεδιαστικά και σαν υλικό έτσι, το συνθετικό του. Φίλε, κάνει απίστευτη δουλειά. Θα σου αρέσει και στην εμφάνιση, έτσι. Πάρα πολύ ωραίο το σήμα, πάντα του μέση ωραίο, είτε πλάγια το βάζουν είτε εδώ. Και σε γενικές γραμμές, γιατί πολυλογώ, το παπούτσι είναι πάρα 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 πολύ καλό, αρκεί να το βρεις σε καλά λεφτά. Και όταν λέω καλά λεφτά, δεν εννοώ τα 90 και 100 που ζητάει η Adidas, γιατί εκεί μιλάμε για καραγκιουζιλίκι. Αν και αυτό τα αξίζει τα λεφτά, δεν θα σου πω ψέματα. Ότι τα αξίζει, αν θες να το κάνεις δώρο, ας πούμε. Αλλά αν μπορείς να το βρεις κάποτε φθηνότερο, γιατί όχι. Έτσι. Από 60 και κάτω, αυτά όλα είναι VFM. Να το ξέρεις. Αν είσαι άνθρωπος που παίζει με Nemesis γενικότερα από παλιά, θα σου αρέσει πάρα πολύ. Αν είσαι άτομο που δεν παίζει με Nemesis, θα σου δείξω τα επόμενα που σου έχω. Αυτά τα λίγα από ένα πολύ 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 όμορφο παπουτσάκι που θυμίζει και λίγο Total 90 και πες το Legend Tiempo Ronaldinho, τα χρώματα λιγουλάκι. Σας θυμίζει κάτι, ε? F50 λοιπόν, η μεγάλη επιστροφή.